Γεια σας φίλοι YouTubers, τρέχει μία αποστολή η οποία είναι για 3 ημέρες, σήμερα 1 του μηνός Πέμπτη, αύριο Παρασκευή 2 του μηνός και το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου, η οποία είναι η παρακάτω. Είναι η Daily Challenge. Καταρχήν να δούμε τις προδιαγραφές όπως τις έχει το παιχνίδι. Οι προδιαγραφές είναι στην ουσία με ποιο άρμα μπορείτε να παίξετε. Σας δείχνει με ποιο άρμα μπορείτε να παίξετε. Πάτε εδώ που λέει διαθέσιμα στον καράζ, τσεκάρετε το κουτάκι και σας δείχνει ποια από τα άρματα υπάρχουν στον καράζ και μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτή την αποστολή. Σε μένα είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Τώρα, προϋποθέσεις. Ο τύπος της μάχης πρέπει να είναι ή τυχαία μάχη, ή μάχη με ομάδα κατάταξης, ή ομάδα μάχης χωρίς κατάταξη. Και θέλει και 2 ακόμη πραγματάκια. Το πρώτο είναι να επιτευχθεί νίκη στη μάχη, να μην χάσετε δηλαδή. Και το δεύτερο είναι να μπείτε στους 10 κορυφαίους παίκτες της ομάδας σας με βάση την παράμετρο κερδισμένο experience. Δηλαδή, όταν θα πάτε σε μια μάχη όπως αυτή που έχω τελειώσει εγώ, αυτή είναι η τρίτη μάχη που έχω κάνει, που έχω κερδίσει και έχω μπει μέσα στους 10 κορυφαίους. Όταν λοιπόν θα πάτε σε αυτήν εδώ πέρα τη μάχη, θα πάτε στο σκορ της ομάδας, θα βάλετε στην κατάταξη, θα πατήσετε εδώ το αστεράκι να σας το βγάλει από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο και αν είστε μέσα στους 10 πρώτους, δηλαδή 2, 4, 6, 8, 10, εάν ήμουν μέχρι και αυτή τη θέση, μέχρι τον Deadly Dozen 20, θα είχα πάρει τα 10 gold. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, φυσικά δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο γιατί πρέπει να κερδίσει η ομάδα σας, έτσι. Αλλά από τη στιγμή που θα γίνει η νίκη, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μην είσαι στις 5 τελευταίες θέσεις. Την έχω κάνει 3 φορές την αποστολή. Βλέπετε ότι γράφει εξετελέστη, αλλά είναι εξετελέστη μόνο για σήμερα. Και εδώ βλέπετε μέχρι πότε ισχύει, δηλαδή μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και η επανάληψη αποστολής μπορεί να γίνει σε 12 ώρες και 46 λεπτά. Τώρα είναι 19 και 14, 20 και 12 ώρες. Από τις 8 το πρωί ξεκινάει. Από τις 8 το πρωί ξεκινάει και βλέπετε ότι τελειώνει το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στις 8 και 9 το πρωί. PM είναι προ μεσημβρίας. Θα πω σε όλους, παίξτε, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Φυσικά μην αφήσετε τα μαθήματά σας, έτσι. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο να κερδίσετε. Αν υποθέσουμε ότι θα κάνετε 10 μάχες, θα κερδίσετε τις μισές, στις 3 από αυτές θα είστε μέσα στη δεκάδα. Είναι 90 gold τα οποία μπορείτε να τα ξοδέψετε όπως νομίζετε εσείς. Εγώ θα έλεγα να τα βάζετε στην τράπεζα, μετά το bitcoin θα αρχίσουμε να βάζουμε και τα what gold coin. Να προσέχετε και να είστε καλά.